Καλώς τη! Ζάχαρη, βασιλικούλα, μέλι. Τι κάνει? Καλά είμαι, εσείς, με το ταπεράκι μου. Έκανε και μια συνέντευξη με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ και όλοι είπαν τα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Πώς ήταν αυτή η συνθήκη να υπάρχουν και εκλογικά μέσα στην εκπομπή λόγω επικαιρότητας? Είναι αυτή η επικαιρότητα, οπότε την ακολουθήσαμε και εμείς. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση, ο προγραμματισμός της εκπομπής εξ αρχής, αλλά κάποιες φορές ασχοληθήκαμε, όπως και σήμερα. Θετικό το πρόσημο που σου έχει αφήσει η πορεία της σεζόν μέχρι στιγμή? Σαφώς θετικό. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά οι σκέψεις πηγαίνουν για την επόμενη σεζόν, παρότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι κουβέντες. Μπορώ να μην σε ρωτήσω για όλα αυτά που γράφονται το τελευταίο διάστημα, για πιθανή αλλαγή ώρας. Τα διαβάζω. Ίσως πάτε, λέει, το μεσημέρι στην ώρα του Νίκου Μουτσινά, ίσως κάνετε τράμπα με τους ατέριες τους. Γενικά θέλουν να μ' αλλάξουν. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια τέτοια φημολογία και εγώ τα διαβάζω. Πολλές φορές έχω πατήσει και σε αντίστοιχες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο προς συζήτηση μέχρι στιγμής. Δηλαδή σε μένα δεν έχει γίνει ποτέ μια τέτοια κουβέντα, έλα να συζητήσουμε για την αλλαγή της ώρας. Μια χρονιά φέτος που μπήκες και στο βραδινό κομμάτι, είναι κάτι που το σκέφτεσαι τώρα πιο έντονα που έγινε η αρχή? Η αλήθεια είναι πως το ευχαριστήθηκα. Ήμουνα στην αρχή έτσι πιο διστακτική, αλλά επειδή ήταν μόνο 4 live, 4 επεισόδια, μπορούσα να τα αποκριθώ και στα δύο παράλληλα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να περάσω στην βραδινή ζώνη, να είμαστε καλά. Παράλληλα με το πρωινό ή ξεχωριστά? Παράλληλα δύσκολο. Και δεν μιλάω για τώρα προφανώς, δεν μιλάω για την επόμενη σεζόν. Εκτός και αν είναι κάτι περιστασιακό, ας πούμε ένα εορταστικό, κάτι που δεν έχει την απέτηση της αφοσίωσης να είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα πάνω σου. Πώς είσαι σαν μαμά, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν, ο μεγάλος πλέον εφηβεία σχεδόν. Μεγάλωσε, αγόρια. Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό? Νομίζω ότι είναι ακόμα μικρά. Αυστηρή έτσι σαν μαμά ή όχι? Εγώ? Όχι. Σε κάνουν ό,τι θέλουν, ναι. Ναι. Γενικά όμως, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, σαφώς και υπάρχουν όρια, σαφώς και βάζω τα όρια, αλλά γενικά δεν είμαι πολύ αυστηρή, όχι. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ, πολύ. Εγώ, σας φιλώ. Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο το περάκι, κάτι αυγουλάκι και αβοκάντο.